Κωνσταντίνε, τελικά το έριξε το δάκρυ, ε. Εντάξει, ήταν λίγο εσωτερικό, δεν φάνηκε. Αλλά ναι, μετά από 4 χρόνια, λογικό είναι. Και οι δύο ανακοινώσατε στη ΣΥΣΥ ότι σκέφτομαι να πάω στο Asian Express. Πώς το πήρε, γιατί δεν είναι μόνο, εσείς είστε δύο. Ναι, ο Φίλιππος θα σου πει. Το πήρε τέλεια η ΣΥΣΥ, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη αντίδραση. Ναι. Ήταν πραγματικά, δεν είπε τίποτα. Ήταν τύπου, άμα θέλετε, άμα γουστάρετε, να πάτε, να περάσετε καλά. Εγώ θα σας στηρίζω, θα σας βλέπω. Προσπάθησε να σας μεταπίσει. Κοίτα, λίγο. Στην αρχή ήταν λίγο, ξέρεις, διστακτική, αλλά μου λέει, εφόσον θέλετε να το κάνετε και δύο τόσο πολύ, δεν μπορώ να σε εμποδίσω να μην το κάνετε. Μου είπε ότι χάρηκε κιόλας γιατί γλίτωσε από τον Κωνσταντίνο. Ναι, εντάξει, μπορεί, γιατί έχω γκρινιάζω αρκετά, αλλά ναι. Ευρυδίκη, πού θα την αφήσεις τώρα? Στο σπίτι. Καλοκαίρι Ελλάδα είμαστε. Μια χαρά θα περάσει κι αυτή. 40 μέρες. Δεν φεύγω για πάντα. Καλά, η Ευρυδίκη έκανε πάρτι. Όχι, έκανε πάρτι. Τύπου, άντε φύγει για να πάω να κάνω κι εγώ τη ζωή μου. Σε γιατί τα λες? Σου είχε πει να τον προσέχεις. Όχι, τύπου, μου είχε πει συλληπιτήρι, αυτό μου είπε. Σκεφτείτε ότι φεύγουμε τώρα κοντά. Σε λιγάκι. Δεν έχω ετοιμάσει ούτε τα εσόρουχα. Ναι, θα πάρετε μαζί. Βρακιά σίγουρα. Του χρόνου, ιδανικά, τι θα ήθελες να κάνεις στην τηλεόραση? Ένα late night. Τι γελάς, ρε. Ένα late night με τον Φίλιππο συμπαρουσιαστή. Και να σχολιάζουμε τα δρόμενα τα τηλεοπτικά.